Καλησπέρα σας από το Υπουργείο Υγείας. Ξεκινάει η καθημερινή ενημέρωση από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά και τον εκπρόσωπο του Υπουργείου για τον νέο κορονοϊό καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα, ο οποίος έχει το λόγο. Καλησπέρα σας. Έως σήμερα περισσότερα από 2.760.000 καταγεγραμμένα κρούσματα του νέου κορονοϊού έχουν καταγραφεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Περισσότεροι από 762.000 συνάνθρωποι μας που ενώ μολύνθηκαν από τον ιό, ανέρωσαν και έγιναν καλά, ενώ έχουν καταγραφεί παγκοσμίως 193.148 θάνατοι. Στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο, έως 24 Απριλίου, έχουν καταγραφεί περισσότερες από 1.158.000 περιπτώσεις. Περισσότερο από 70% των κρουσμάτων καταγράφονται στην Ισπανία, την Ιταλία, την Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Γαλλία. Σήμερα ανακοινώνουμε 27 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα μας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 2.490, εκ των οποίων το 55,6% αφορά άνδρες. 580 κρούσματα θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό. 1.160 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 48 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 έτη. 13, δηλαδή το 26,5% είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 88% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 60 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Τέλος, έχουμε ακόμα 5 καταγεγραμμένους θανάτους και συνολικά 130 θανάτους στη χώρα. 34, δηλαδή το 26% ήταν γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 74 έτη. Το 90% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Έχουν συνολικά ελεγχθεί 61.407 κλινικά δείγματα. Σχετικά με τη μονάδα υγείας με νεφροπαθείς, πρόκειται για μια σημαντική επιδημία σε δομή υγείας, όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος και ευπαθείς ομάδες. Δυστυχώς, 3 από τους συμπολίτες μας ασθενείς της κλινικής κατέληξαν, ενώ 17 ακόμη βρέθηκαν θετικοί στον ιό. Όλοι έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία της Αττικής και να πω εδώ ότι μέχρι την ολοκλήρωση της μεταφοράς τους συντονίστηκε η εφαρμογή αυστηρών μέτρων σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία και τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, ώστε να μηδενιστεί η αδίποτε επαφή και επικοινωνία θετικών και αρνητικών ασθενών. Όλο το προσωπικό που είχε διαγνωστεί ως θετικό, 17 άτομα, εργαζόμενοι ή συνεργαζόμενοι με την κλινική, είναι σε καραντίνα σε κατοίκον απομόνωση και παρακολουθείται η υγεία τους ενώ έχουν απομακρυνθεί από την κλινική. Από ό,τι πληροφορήθηκα, σε επιτόπια επίσκεψή μου σήμερα και συνάντηση με το προσωπικό αλλά και τους ασθενείς, έχουν ενημερωθεί όλοι τους, ακόμα και αυτοί που τις δύο τελευταίες εβδομάδες είχαν νοσηλευτεί για οποιοδήποτε λόγο στην κλινική, καθώς και όλοι οι συνεργαζόμενοι επαγγελματίες υγείας. Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας προμήθευσε την κλινική με μέτρα ατομικής προστασίας για τη σωστή αντιμετώπιση των ασθενών, διότι ακόμη και οι αρνητικοί ασθενείς που παρέμειναν έχουν εκτεθεί στο συγκεκριμένο περιβάλλον της μονάδας. Υπάρχει αυξημένη επαγρύπνηση για αυτούς τους ανθρώπους και θα γίνεται επαναληπτικός εργαστηριακός έλεγχος ανά 2 με 3 μέρες, ανάλογα με την ημέρα της αιμοκάθαρσης, ώστε να είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε έγκαιρα σε κάποια περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων ή θετικού αποτελέσματος. Επίσης, δόθηκαν φάρμακα για την έναρξη προφυλακτικής αγωγής σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θεωρούνται αυξημένου κινδύνου για πρόοδο της νόσου. Επίσης, σήμερα το πρωί, εξειδικευμένο προσωπικό του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας εκπαίδευσε το προσωπικό της κλινικής για τη σωστή εφαρμογή των μέτρων ατομικής προστασίας. Επιπρόσθετα, συνεχίζεται η χνηλάτση σε συνεργασία με τον Υπουργό και την Πολιτική Προστασία. Εύχομαι κανένας άλλος ασθενής και ελπίζω γρήγορα να μην εμφανιστεί εκεί και ελπίζω γρήγορα να αντιμετωπίζονται παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον. Όταν πρόκειται για ανθρώπινες ζωές, νομίζω, ελπίζω να μην κάνω λάθος, δεν αρκεί να πούμε το πάθημα να γίνει μάθημα, αλλά περισσότερο να ακούσουμε αυτό σαν ένα σημαντικό καμπανάκι κινδύνου για όλους μας. Είτε είμαστε στην πρώτη γραμμή, ακόμα περισσότερο, είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, η αμέλεια, όπως μου είπε κάποιος σήμερα, δεν έχει κάποιο ιδεολογικό πρόσημο, είτε στο ασφαλές περιβάλλον του σπιτιού μας.
Σχετικά με τις αυξημένες, με τις ομάδες αυξημένου κινδύνου, σύμφωνα με πρόσφατη ευρωπαϊκή ανάλυση που δημοσιεύτηκε χθες, οι κάτωθοι κατηγορίες ασθενών είχαν τον υψηλότερο κίνδυνο νοσηλείας και θανάτου. Οι καρδιοπαθείς 19,4%. Οι χρόνιοι αναπνευστικοί άρρωστοι, με το άσμα να εξαιρείται από αυτούς, 16,5%. Ο διαβήτης 14,8%. Η νεφροπάθεια 9,5% και η υπέρταση 11,6%. Αυτές φαίνεται ότι είναι οι κύριες κατηγορίες ασθενών αυτή τη στιγμή που νοσηλεύουν με την, που ασθενούν με το νέο ιό και κινδυνεύουν από κακή έκβαση. Όσον αφορά τα παιδιά, εξακολουθεί να ισχύει αυτό που λέγαμε, ότι ο δευτερογενής δείκτης προσβολής, δηλαδή η πιθανότητα ότι μια λίμωξη συμβαίνει μεταξύ ευαίσθητων ατόμων που δεν έχουν ανοσία μέσα σε μια συγκεκριμένη ομάδα της κοινωνίας, είτε αυτό λέγεται το σπίτι μας, είτε λέγεται στενή επαφή, εξακολουθεί να είναι χαμηλότερος αυτός ο αριθμός για τα παιδιά σε σχέση με τους ενηλίκους, 4,7% σε σχέση με 17,1% της ενήλικης. Και η πιθανότητα λίμωξης σε παιδιά είναι 0,26 φορές σε σχέση με αυτή που έχουν οι ενήλικες ηλικίες άνω των 60. Σχετικά με κάποια δημοσιεύματα για την αποτελεσματικότητα κάποιων φαρμάκων, όπως η Remdesivir, να αναφέρω πως η επιστημονική κοινότητα παρακολουθεί τις εξελίξεις, όπως και για τη χλωροκίνη. Είναι πολύ νωρίς να τοποθετηθούμε χωρίς επαρκή δεδομένα για το πότε ακριβώς έχει δοθεί το φάρμακο και το σχεδιασμό μιας μελέτης, η οποία δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα. Έτσι συνέβη και με αυτή τη μελέτη 158 ανθρώπων, αποτελέσματα της οποίας διέρευσαν στο δικτυακό τόπο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Στη μελέτη συμμετείχαν σοβαρά ασθενείς, η μελέτη δεν είχε καταφέρει να ολοκληρώσει τον απαραίτητο αριθμό ασθενών που θα ήθελε και έδειξε αντίθετα αποτελέσματα από προηγούμενη μελέτη στο Σικάγο. Πρέπει να περιμένουμε ακόμα, δεν έχουμε όλα τα δεδομένα για τα φάρμακα και χρησιμοποιούμε τα φάρμακα με την καλύτερη δυνατή επιστημονική γνώση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Υπάρχουν κάποια ελπιδοφόρα μηνύματα για ένα αντίστοιχο φάρμακο που θα δίνεται από το στόμα. Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Emory αναγνώρισαν αυτό το φάρμακο, το οποίο μπορεί να δοθεί και από το στόμα και θα είναι ένα μεγάλο βήμα στην αντιμετώπιση του ιού, αν πραγματικά δουλεύει όπως δούλεψε στα πειράματα στο εργαστήριο. Επιπρόσθετα, ίσως να είδατε ότι σύμφωνα με το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών, δημοσιεύτηκαν κάποια δεδομένα που αφορούν την αντοχή του ιού στη θερμοκρασία και την υγρασία. Σε μη πρόοδες επιφάνειες, όπως το ατσάλι, ο νέος κοροναϊός εντός 18 ώρων χάνει τη δύναμή του σε ένα σκοτεινό και χαμηλής υγρασίας περιβάλλον. Ενώ σε ένα υψηλής υγρασίας περιβάλλον, η ημίσια ζωή του κοροναϊού πέφτει στις 6 ώρες και όταν βάζει στην παράμετρο και το φως και την υγρασία, η μισή, αλλά θερμοκρασίες πάνω των 35 βαθμών, η ημίσια ζωή του ιού πέφτει στα 2 λεπτά. Η έκθεση του ιού στην ηλιακή ακτινοβολία φαίνεται ότι βοηθάει στη μείωση της παρουσίας του ιού στο περιβάλλον. Αυτό είναι κάτι που θα το δούμε. Επίσης, οι ερευνητές ανακοίνωσαν ότι η ισοπροπυλική αλκοόλη, το αντισηπτικό, ήταν ένα πάρα πολύ αποτελεσματικό απολυματικό για αυτόν τον ιό. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο, σε χθεσινές του ανακοινώσεις, σχολίασε το γεγονός και είπε ότι η μέγιστη κορύφωση των κοροναϊών τους χειμερινούς μήνες, όπως άλλωστε έχουμε πει, αναμένεται να εμφανιστεί και από τον νέο κοροναϊό και δεν τοποθετήθηκε όσον αφορά τη θερμοκρασία, την υγρασία ή την υπεριόδια ακτινοβολία και αν αυτή θα μπορέσει να επηρεάσει την μετάδοση του ιού. Είπε ότι με μαθηματικές εκτιμήσεις προβλέπουν και αυτοί ότι μπορεί να πέσει η μετάδοση του ιού το καλοκαίρι περίπου 20%. Αλλά αυτό το 20% μπορεί να οδηγήσει στη γένεση σημαντικών επιδημιών εάν δεν υπάρχουν μέτρα ελέγχου της επιδημίας σε μια χώρα. Σχετικά με τη χρήση των κλιματιστικών, από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, εξεδόθη χτες εγκύκλιος για την λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από υιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων. Διευκρινίζεται στην εγκύκλιο ότι οι κλιματιστικές μονάδες αυτές καθεαυτές δεν λειτουργούν ως αιστείες ανάπτυξης και πολλαπλασιασμού του ιού. Παρ' όλα αυτά, υπό προϋποθέσεις μπορεί να διευκολύνουν την αερογενή μετάδοση με μηχανικό τρόπο από άτομα που είναι ήδη φορείς.
Κάποια χαρακτηριστικά σημεία, η αύξηση της παροχής του νοπού αέρα στις κεντρικές κλιματικές μονάδες είναι ένα σημαντικό μέτρο από αυτή την εγκύκλιο, η πλήρης αποφυγή της ανακυκλοφορίας του αέρα. Για τις μονάδες οικιακού τύπου, τα air condition που έχουμε στο σπίτι μας, τα κλιματιστικά, όπου είναι εφικτό να τίθενται ομοίως εκτός λειτουργίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό να τίθενται σε συνεχή λειτουργία 24/7 με παράλληλη λειτουργία φυσικού αερισμού, ενώ οι τακτικές εργασίες αντικατάστασης και συντήρησης των φίλτρων των κλιματιστικών να εκτελούνται με χρήση και λήψη όλων των προστατευτικών μέτρων, ατομική προστασία, αερισμό του χώρου, ασφαλεία αποκομιδή των φίλτρων και αναπνευστική προστασία. Τελειώνοντας να πω ότι συνεχίζουμε την επαγρύπνηση. Οι στόχοι δημόσιας υγείας παραμένουν οι ίδιοι. Στην ευρωπαϊκή του κοινή αναφορά, το Ευρωπαϊκό Κέντρο είπε χθες ότι σκοπεύουμε στο να μειωθεί η νοσηρότητα και η θνητότητα στο γενικό πληθυσμό. Έχουμε καταφέρει σε μεγάλο ποσοστό να επιτύχουμε σε αυτό το τομέα. Με έμφαση στην προστασία των ευπαθών ομάδων, παραμένει κύρια και πρώτη προτεραιότητά μας, μέχρι την ανάπτυξη αποτελεσματικών εμβολίων και φαρμάκων. Ο δεύτερος σημαντικός στόχος, να συνεχιστεί ο περιορισμός κυκλοφορίας του ιού και η μετάδοσή του στο γενικό πληθυσμό και για το επόμενο χρονικό διάστημα, ώστε τυχόν νέες λοιμώξεις ή επιδημίες σαν αυτή που είδαμε να παραμείνουν σε χαμηλούς αριθμούς και σταδιακά, όσο δυνατόν πιο σταδιακά μπορούμε, να αποκτήσουμε ανοσία στον πληθυσμό μέχρι να εμφανιστεί ένα αποτελεσματικό εμβόλιο, και γι' αυτό θα σας πω περισσότερα αύριο, και να υπάρχει βέβαια επάρκεια στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Τα δύο κύρια όπλα μας αυτή τη στιγμή εξακολουθεί να παραμένει το μέτρο της απόστασης και της υγιεινής σε όλες μας δραστηριότητες. Νομίζω τους επόμενους δύο μήνες, με τη σταδιακή άρση των μέτρων, έχει έρθει σιγά σιγά η ώρα να χαλαρώσουμε, γι' αυτό το κάνουμε όλο αυτό, αλλά δεν θα χαλαρώσουμε τελείως και απότομα. Θα χαλαρώσουμε σταδιακά και ελεγχόμενα. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε επαγρύπνηση, να διατηρήσουμε την επιτυχημένη μας πορεία σαν χώρα και σαν λαός και σαν υγειονομικό σύστημα. Όλοι μαζί. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Το λόγο έχει ο κύριος Καρδαλιάς. Καλησπέρα και από την πολιτική προστασία. Η κοινή μας προσπάθεια συνεχίζεται ημέρα με την ημέρα. Μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα είναι θετικά, γεγονός που μας επιτρέπει να συζητάμε για την επόμενη φάση, τη σταδιακή άρση των μέτρων. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι για να συνεχίσουμε τα πράγματα να εξελίσσονται θετικά, πρέπει να παραμείνουμε σε εγρήγορση, σε απόλυτη επαγρύπνηση. Και αναφέρομαι σε αυτό γιατί και Σαββατοκύριακο έρχεται και ο καλός καιρός μας προσκαλεί να βγούμε από το σπίτι. Θα πρέπει λοιπόν να το κάνουμε με μεγάλη προσοχή. Τα περιοριστικά μέτρα για την αποφυγή μετάδοση του κορονοϊού ισχύουν στο ακέραιο μέχρι τις 4 Μαΐου. Το λέω αυτό και για το επόμενο Σαββατοκύριακο της Πρωτομαγιάς και υπενθυμίζω ότι η έξοδος από το σπίτι γίνεται για τους συγκεκριμένους λόγους που ισχύουν μέχρι σήμερα και τηρώντας πάντα τα μέτρα υγιεινής αλλά κυρίως τις αποστάσεις. Δεν υπάρχει χώρος για χαλάρωση. Βλέπετε ότι σε κάθε γωνιά της χώρας καραδοκούν λόγοι και αιτίες για μικρές ή μεγάλες εξάσεις της νόσου. Ας παραμείνουμε προσεκτικοί. Στη συνέχεια θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι η χρήση της άδειας ειδικού σκοπού για γονείς, η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο από τις 11 Μαρτίου με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου κατεπήγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξη του φαινομένου, παρατείνεται μέχρι την 10η Μαΐου του 2020. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στους συμπολίτες μας μουσουλμάνους στο θρήσκευμα που γιορτάζουν από σήμερα το Ραμαζάνι και να υπενθυμίσω την κοινή υπουργική απόφαση η οποία ισχύει για όλα τα δόγματα και όλες τις θρησκείες. Υπενθυμίζουμε λοιπόν ότι απαγορεύονται παρουσία κοινού, οι λειτουργίες, λατρευτικές συνάξεις, οι ιεροπραξίες και πάση φύσεως θρησκευτικές τελετές σε όλους ανεξαιρέτως τους χώρους θρησκευτικής λατρείας, κάθε δόγματος και θρησκείας, ανεξαρτήτως μεγέθους και χωρητικότητας, στο σύνολο της επικράτειας για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας. Επιτρέπεται η τέλεση λειτουργιών και κλεισμένων των θυρών, αποκλειστικά και μόνο από θρησκευτικό λειτουργό και βοηθητικό προσωπικό, τον οποίο ο συνολικός αριθμός δεν υπερβαίνει τα 4 φυσικά πρόσωπα. Ο κατανόμο θρησκευτικός λειτουργός είναι υπεύθυνος για να λάβει όλα τα προσήκοντα μέτρα, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση, και τα μέτρα αυτά είναι για να τηρούνται και θα ελέγχεται η εφαρμογή τους. Αυτό σημαίνει ότι οι αγαπητοί συμπολίτες μας μουσουλμάνοι θα προσευχηθούν από τα σπίτια τους και ότι τα τζαμιά θα είναι κλειστά για το κοινό. Όσον αφορά στο επιχειρησιακό σκέλος ενημέρωσης σε σχέση με τη δομή στρατητικά προάστια και σε συνέχεια όσον ανέφερε ο κύριος καθηγητής, να σας ενημερώσω ότι από την ανεξελίξη διαδικασία εχνηλάτησης που διενεργείται από τη Γενική Γραμματεία σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ,
Σε σύνολο 34 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων προέκυψαν μέχρι τώρα 121 στενές επαφές που τέθηκαν σε καραντίνα. Σε κάθε περίπτωση, διερευνάται ακόμα και αυτή τη στιγμή εκτενώς το σύνολο των δραστηριοτήτων και επαφών των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, τόσο των νοσηλευωμένων όσο και των εργαζομένων στην κλινική των Δυτικών Προαστίων. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη διαδικασία μετάβασης των αιμοκαθαρουμένων από και προς την κλινική και μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει στενή επαφή με επαγγελματία οδηγό ταξί ή άλλου μέσου. Επιπρόσθετα, τέθηκαν σε κατοίκον περιορισμό 39 συνεργαζόμενοι ιατροί της κλινικής, στους οποίους έγινε λήψη δείγματος και έλαβαν περαιτέρω οδηγίες μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων τους. Η διαδικασία εχνηλάτησης συνεχίζεται και επαναλαμβάνεται, αξιολογώντας κάθε επιπρόσθετη πληροφορία που προκύπτει. Σε σχέση με τη δομή που αναφέρθηκα χθες στα νότια προάστια, όλα τα τεστ προέκυψαν αρνητικά. Συνεχίζουμε τις απαραίτητες εχνηλατήσεις για τα πραγματικά περιστατικά που αφορούν τον θετικό στην όσο τρόφιμο. Έχουμε δώσει συνεργασία με τον ΕΟΔΗ ήδη τις απαραίτητες οδηγίες σε σχέση με τα μέτρα που πρέπει να εφαρμόζονται για τους τροφίμους και μέσα στο επόμενο 24ωρο θα επαναξιολογήσουμε τα δεδομένα για την εν λόγω δομή. Θα ήθελα επίσης να σας πληροφορήσω ότι παρατείνεται μέχρι τις 3 Μαΐου ο περιορισμός της κίνησης πολιτών στην περιπατητική ζώνη που εφάπτεται της οδού Ανδρέα Τρίτσης στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Από τις 25 Απριλίου ο περιορισμός κίνησης πολιτών ισχύει από Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 2 το μεσημέρι ως τις 10 το βράδυ, ενώ τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες από τις 10 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Αγαπητοί μου συμπολίτες, κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες εβδομάδες γίνεται στη χώρα μας μια τεράστια προσπάθεια με πρωταγωνιστές όλους εμάς. Μια προσπάθεια που το αποτέλεσμά της μας κάνει περήφανος και αποδεικνύουμε πως όταν δρούμε συλλογικά, οι Έλληνες ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Την ίδια στιγμή όμως μας δημιουργεί και μια επιπλέον ευθύνη. Την ευθύνη να διαφυλάξουμε όσα μέχρι σήμερα με μεγάλο κόπο έχουμε πετύχει. Είναι σημαντικό να μην εφησυχάσουμε, να μην παρασυρθούμε από το αίσθημα αισιοδοξίας που μπορεί να νιώθουμε. Τώρα ακόμη περισσότερο πρέπει να παραμείνουμε προσιλωμένοι στο στόχο μας, να τηρούμε τους κανόνες υγιεινής και να αποφεύγουμε τις μη αναγκαίες μετακινήσεις. Μέχρι τις 4 Μαΐου ο στόχος δεν αλλάζει. Παραμένει ξεκάθαρος, παραμένει αδιαπραγμάτευτος. Συνεχίζουμε να μένουμε σπίτι για να μην συμβεί οτιδήποτε αναπάντεχο, απροσδόκητο, να μην συμβεί λάθος. Συνεχίζουμε να μένουμε σε επαγρύπνηση για να πάρουμε τις ζωές μας πίσω μια ώρα αρχίτερα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Να περάσουμε σε ερωτήσεις. Η κυρία Κροντήρη από τον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Κύριε Τσιόδρα και κύριε Χαρδαλιά, σχετικά με την κλινική στο Περιστέρι και τη δομή στο Ελληνικό, ποιες ενδείξεις σας οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι υπήρξε πλημελής εφαρμογή των μέτρων με αποτέλεσμα να υπάρξει και εισαγγελική παρέμβαση? Ισχύει ότι οι ασθενείς εισέρχονταν και από δεύτερη είσοδο στην κλινική στο Περιστέρι χωρίς να θερμομετρώνται? Σας φοβίζει ενδεχομένη διασπορά στην κοινότητα εξαιτίας των δύο αυτών περιπτώσεων? Πότε ειδοποιήθηκε ο ΕΟΔΗ και από ποιον για τις δύο δομές? Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις επιδημιών σε χώρους υγειονομικούς να τηρούνται όλα τα μέτρα πρόληψης. Και τι εννοώ? Με την παραμικρή υποψία, άτομα τα οποία ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, άτομα τα οποία έχουν συμπτωματολογία συμβατή με τη νέα λίμωξη, πρέπει να ελέγχονται, να απομονώνονται και να μην συνεχίζεται η παροχή υπηρεσιών σε αυτούς σε ένα τέτοιο ευαίσθητο χώρο. Προέκυψαν λοιπόν κάποια δεδομένα που είχαν σχέση με την τήρηση των κανόνων και των πρωτοκόλων πρόληψης των λοιμόξεων και εργαστριακού ελέγχου, τα οποία βέβαια θα αναφερθούν σε συγκεκριμένο σημείωμα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Σε άλλη παρόμοια περίπτωση ήταν νοσηλευτικό προσωπικό το οποίο είχε συμπτώματα και δεν είναι πιστέψτε με το πρώτο. Και υπάρχουν πολλά παραδείγματα και στην πατρίδα μας και σε άλλες χώρες όπου δεν τηρείται το πρωτόκολλο. Το νοσηλευτικό λοιπόν προσωπικό είχε συμπτώματα λίμωξης, εξετάστηκε από το γιατρό της μονάδας και ενώ είχε συμπτώματα του επετράπη να δουλεύει και δεν ελέγχθηκε ποτέ για τον ιό. Οι χώροι υγειονομικοί, δεν νομίζω ότι είναι σωστό να αναφερόμαστε ιδιαίτερα σε χώρους όπου παραβιάζεται το πρωτόκολλο και ακριβώς τι συνέβη. Δεν είναι να κυνηγήσουμε τη λεπτομέρεια για τη δημοσιογραφική μας περιέργεια. Είναι να κατανοήσουμε το μηχανισμό με τον οποίο συμβαίνει και είναι κατά κανόνα και πάντοτε ο ίδιος. Έχει αμελήσει κάποιος είτε να ελέγξει μια ευπαθή ομάδα που έχει συμπτώματα, είτε να ελεγχθεί ο ίδιος ενώ είναι υγειονομικό προσωπικό, είτε να καταργηθεί ένα πρωτόκολλο που αφορά κλειστή δομή και να γίνονται νέες εισαγωγές, να αυξάνει η πιθανότητα εισαγωγής του ιού.
θέλει πάρα πολύ προσοχή. Θέλει εκπαίδευση. Θέλει επαγρύπνηση. Θέλει όλοι μας να συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια. Υγειονομικοί, νοσηλευόμενοι, ο κοινός κόσμος. Γι' αυτό καταργηθήκαν τα επισκεπτήρια σε αυτές τις δομές. Δεν καταργηθήκαν γιατί είμαστε απάνθρωποι. Και γι' αυτό θέλουμε σιγά σιγά να αρχίσει να χαλαρώνει, όπως γίνεται και σε άλλες χώρες, όπου σιγά σιγά θα αρχίσει να επισκέπτεται ένα άτομο και μόνο ένα άτομο, κάποιος ηλικιωμένος με τα κατάλληλα μέτρα προστασίας, με τη μάσκα του, ώστε να μην αισθάνονται και αυτή την αφόρητη μοναξιά. Όσο βλέπουμε όμως τέτοιες παραβιάσεις πρωτοκόλων, όσο βλέπουμε μια έλλειψη εκπαίδευσης που δεν πιστεύω ότι είναι γενική, πιστεύω ότι είναι ειδική και αφορά σε ένα ξέχασμα που δεν μας επιτρέπεται αυτή τη στιγμή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτή τη στιγμή τη σημασία που έχει να αποτραπεί μια μετάδοση σε μια τέτοια ευαίσθητη ομάδα. Και πρέπει να παραμείνουμε σε επαγρύπνηση. Δεν έχει τελειώσει η μάχη μας με αυτόν τον ιό ακόμα. Και φαίνεται ότι θα είναι εδώ για αρκετό καιρό ακόμα. Πρέπει να είμαστε αυτή τη στιγμή, αλλάζουν οι κανόνες, αλλάζει η συμπεριφορά μας, γινόμαστε ακόμα πιο ευαισθητοποιημένοι σε όλα τα επίπεδα. Και υγειονομική και κόσμος. Έτσι. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Δεν θα αναφερθώ στην ουσία των ερωτήσεων από τη στιγμή που υπάρχει και σε εξέλιξη προκαταρκτική εξέταση του εισαγγελέα. Υπογραμμίζω κάθε λέξη από αυτά που ανέφερε ο κύριος καθηγητής. Παρά τα αυτά, βεβαίως και μας απασχολεί το ζήτημα της διασποράς. Δεν αφορά τη συγκεκριμένη δομή. Κάθε φορά που υπάρχει η οποιαδήποτε αμέλεια σε τέτοιου είδους δομές ή η οποιαδήποτε ένδειξη αμέλειας, είτε αφορά στο δημόσιο είτε αφορά στον ιδιωτικό τομέα, η δουλειά της πολιτικής προστασίας, η δουλειά του ΕΟΔΗ είναι συντεταγμένα να δημιουργεί εκείνα τα δεδομένα έτσι ώστε να αποφύγουμε την οποιαδήποτε εξάπλωση της διασποράς μέσα στην κοινότητα και μέσα στην κοινωνία. Από χθες γίνεται μια γιγαντιαία προσπάθεια με δεκάδες συχνηλατήσεις, η οποία είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή και σας πληροφορώ ότι 16 άτομα προσωπικό μέσα στη νύχτα προχωρούσαν για να μην χαθεί ούτε μία ώρα, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι θα στεγανοποιήσουμε αργά ή γρήγορα αυτό τον κύκλο των επαφών. Είτε είναι επαφές high risk, είτε είναι low risk. Νομίζω ότι τις επόμενες ώρες θα έχουμε μεγαλύτερη εικόνα. Σε κάθε περίπτωση, τα πρωτόκολλα τα οποία διαθέτουμε που αφορά στη στεγανοποίηση ή στην προσπάθεια τέλος πάντων περιορισμού της εξάπλωσης έχουν εφαρμοστεί στο ακέραιο και δουλεύουμε νυχθημερών για να φέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η κυρία Ευθυμιάδου από την εφημερίδα Έθνος και το healthreport.gr. Κύριε Χαρδαλιά και κύριε Τσιόδρα, δεδομένου ότι το πρώτο μέλημα ήταν η προστασία των ευπαθών και των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, όπως ηλικιωμένοι, ασθενείς, Ρωμά και άλλων, τι πήγε λάθος και το τελευταίο διάστημα έχουμε συνεχόμενες εστίες μετάδοση του ιού σε τέτοιους πληθυσμούς, και πώς θα αποτρέψετε αντίστοιχες περιπτώσεις στο μέλλον εν ώψη και της σταδιακής χαλάρωσης των μέτρων? Νομίζω δεν είναι κάτι που μπορεί να το μαγικά να το εφαρμόσει. Πρέπει να συνεργαστεί ο κόσμος, πρέπει να συνεργαστούν οι υγειονομικοί, πρέπει όλοι μας να επιδείξουμε αυτό το αυξημένο αίσθημα ευθύνης σε κάθε περίπτωση, να μην ξεχνάμε ότι τα πρωτόκολλα υγιεινής αυτή τη στιγμή και της απόστασης έχουν τη μεγαλύτερη σημασία. Αρχίζει το Ραμαζάνι σήμερα. Οι κανόνες υγιεινής, σεβόμαστε τις θρησκευτικές ελευθερίες των ανθρώπων. Οι κανόνες υγιεινής πρέπει να τηρηθούν αυστηρά. Έχουμε τους Ρωμά, οι οποίοι μπορούν να ζουν σε κάποιες άσχημες συνθήκες υγιεινής, οι πρόσφυγες ακόμα περισσότερο. Πρέπει να θυμηθούμε τα πρωτόκολλα υγιεινής και σε αυτούς τους χώρους. Πρέπει να αναγνωρίσουμε έγκαιρα μια περίπτωση. Οι ευπαθείς ομάδες είναι αυτές που κινδυνεύουν περισσότερο. Αυτό το ξέρουμε. Αυτό το ζούμε στην πιο τραγική του έκφανση σε γείτονες χώρες, όπου τους άφηναν στα γεροκομεία επί μέρες νεκρούς και πήγαν να τους περιμαζέψουν με σωρία νεκροφόρων και νεκροθαλάμων, να γεμίζουν από τέτοια πτώματα, τέτοιους νεκρούς. Είναι τραγικά αυτά που ζούμε σαν παγκόσμια κοινότητα. Ευτυχώς δεν τα έχουμε ζήσει στην Ελλάδα σε μια μεγάλη τέτοια έκφανση, όχι μόνο. Έχουμε καταφέρει να θεωρούμαστε από τις πιο επιτυχημένες χώρες στην αντιμετώπιση αυτού του ιού. Πρέπει να συνεχίσουμε να παραμείνουμε έτσι. Όχι να δείξουμε κάποια καλή εικόνα στον κόσμο σαν χώρα. Είναι αποφύγουμε, γιατί εκτιμούμε τη ζωή των ανθρώπων. Γιατί είναι ένας νέος ιός, στον οποίο δεν έχουμε ανοσία και κάποιοι κινδυνεύουν περισσότερο. Όλοι κινδυνεύουμε το ίδιο, αλλά κάποιοι περισσότερο. Κινδυνεύουμε το ίδιο να κολλήσουμε. Αλλά κάποιοι κινδυνεύουν περισσότερο να νοσηλευτούν και να πεθάνουν. Έτσι. Άρα θέλει λοιπόν μια απίστευτη επαγρύπνηση, η οποία πρέπει να συνεχιστεί. Το ότι χαλαρώνουν τα μέτρα δεν σημαίνει ότι σταματάει η επαγρύπνησή μας σαν υγειονομικός, σαν κοινός πολίτης.
Το ότι βγαίνω έξω δεν σημαίνει ότι κάθομαι με 15 άτομα μαζί στον ίδιο κύκλο και επαναφέρω την παρέα. Θα έρθει και η ώρα γι' αυτό, δεν είναι ακόμα. Πρέπει να φροντίσουμε να μηδενίσουμε ή δυνατόν τη διασπορά του ιού, ακόμα και όταν έχουμε ασυμπτωματικά άτομα, τα οποία είναι λίγα. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν έχουμε τόσο πολλά ασυμπτωματικά, ούτε πολλά κρούσματα στην κοινότητα. Αλλά αυτά τα λίγα μπορούν να μας γεννήσουν καινούριους κύκλους. Θέλει λοιπόν προσοχή. Να μην φτάσουμε σε μια κατάσταση που θα είναι ξανά ανεξέλεγκτη η πορεία του ιού στην κοινότητα. Θα έχουμε εκτεταμένη μετάδοση στην κοινότητα και θα ξεκινάμε όλο τον αγώνα μας από την αρχή, το σύστημα υγείας να μην φορτωθεί, οι άνθρωποι, οι ευπαθείς να προστατευτούν ακόμα περισσότερο και να αυξάνουν βέβαια και οι ψυχολογικές συνέπειες όλων αυτών του εγκλεισμού, οι οικονομικές συνέπειες στη χώρα, οι κοινωνικές συνέπειες για την κοινότητα και όλη αυτή η καταιγίδα των γεγονότων, την οποία σιγά σιγά ελπίζουμε να απεγκλωβιστούμε από όλη αυτή την αλυσίδα των γεγονότων. Ας βοηθήσουμε όλοι μαζί να βγούμε από αυτό. Ξέρετε, όλη η στρατηγική μας από την πρώτη στιγμή βασίστηκε στην προστασία αυτών των ομάδων. Το «Μέν με σπίτι» είχε σημείο αναφοράς και στόχευση πώς θα προστατεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους, τις ευπαθείς ομάδες. Και μου προκαλεί έτσι έναν μικρό προβληματισμό το περί λάθους. Λάθη μικρά και μεγάλα γίνονται, γιατί αυτή τη ζωή, αυτά τα λάθη προσπαθούμε να διορθώσουμε για να γίνουμε καλύτεροι σαν άνθρωποι, σαν επιχειρησιακοί, σαν άνθρωποι που προσπαθούμε να είμαστε χρήσιμοι κάθε μέρα. Όμως ας δούμε και την πραγματική εικόνα. Και η πραγματική εικόνα είναι ότι από την πρώτη στιγμή υπήρχαν ιδιαίτερα ζητήματα σε ομάδες ανθρώπων που έχουν μάθει να ζουν κάτω από συγκεκριμένες συνήθειες, όπως οι αγαπημένοι μας συμπολίτες, οι οποίοι είναι Ρωμά, με συγκεκριμένες αντιλήψεις, με συγκεκριμένους τρόπους αντιμετώπισης, με συγκεκριμένες αγωνίες και ανησυχίες. Όλα αυτά προφανώς και αργά ή γρήγορα θα δημιουργούσαν μεγάλα μικρά προβλήματα, όμως ήμασταν εκεί από την πρώτη στιγμή. Σε κάθε συνοικισμό των Ρωμά ήμασταν εκεί, ήμασταν δίπλα τους, στεγανοποιήσαμε όλη αυτή τη διαδικασία, σταματήσαμε την εξάπλωση του ιού. Στις περιπτώσεις που είχαμε στη Ριτσόνα, στη Μαλακάσα, ακόμα και σήμερα στην περίπτωση αυτή, μου δίνεται ευκαιρία να ενημερώσω κιόλας ότι όλα τα δείγματα που αφορούσε στους αστυνομικούς και σε όλους όσους είχαν εμπλακεί από το Καπανδρίτη, από το κέντρο υγείας, είναι όλα αρνητικά. Υπάρχει ένας μηχανισμός, υπάρχει ένα κράτος που πίσω και γύρω από όλους αυτούς δημιουργεί μια ομπρέλα προστασίας. Και αυτό είναι μεγάλο στοίχημα. Προσπαθούμε κάθε μέρα να γινόμαστε καλύτεροι. Προσπαθούμε να μην αφήσουμε τίποτα στην τύχη του. Προσπαθούμε κάτω από δύσκολες καταστάσεις και με ένα περιβάλλον παγκόσμιο διεθνές, το οποίο δείχνει ότι σε αντίστοιχες περιπτώσεις, όπως είπε ο κύριος καθηγητής, τα αποτελέσματα είναι τραγικά. Είμαστε εδώ για να προασπίσουμε, να διαφυλάξουμε την ανθρώπινη ζωή. Είναι κάτι που είναι ένα στοίχημα προσωπικό του καθενός από εμάς. Και είναι πολύ εύκολο να μιλάνε όλοι για λάθη, αλλά είναι πολύ δύσκολο να προσπαθείς μέσα από την καθημερινότητα να γίνεσαι καλύτερος σαν άνθρωπος. Και να πω εδώ κάτι για την αμεσότητα, Υπουργέ μου, συγγνώμη που δευτερολογώ, αλλά να πω εδώ για την αμεσότητα. Η αμεσότητα σε αυτές τις καταστάσεις είναι πολύ σημαντική. Έχει δίκιο ο δημοσιογράφος. Για το περιστατικό της κλινικής του Περιστερίου ξέραμε από την Τρίτη. Την Τρίτη το απόγευμα ήμασταν στην κλινική στο Ελληνικό μέχρι τα μεσάνυχτα. Την Τρίτη το προσωπικό μας ήδη προγραμμάτιζε τη δράση στην κλινική του Περιστερίου και είχε ενημερωθεί για τα περιστατικά του Περιστερίου. Θα δώσω εντολές για το τι πρέπει να γίνει. Και την Τετάρτη το πρωί ήμασταν εκεί. Δηλαδή η αμεσότητα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Έχει δίκιο ο δημοσιογράφος. Δηλαδή το να αντιδράς άμεσα στο Κρανίδι την ίδια μέρα. Πήγαμε με το που ενημερωθήκαμε για την περίπτωση του πολύ δύσκολου να ελεγχθεί πληθυσμού. Πρέπει να το πω εδώ. Με πολύ δύσκολες συνθήκες, με επιθέσεις εναντίον του προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, με απειλές για τη ζωή των ανθρώπων, με πράγματα τα οποία δεν λέγονται μπροστά στην κάμερα. Και πήγαμε εκεί και μιλήσαμε μαζί τους, μιλήσαμε με τους εκπροσώπους τους. Δώσαμε αγώνα-αγώνα, όπως λέω εγώ και ο Υπουργός. Και αγώνα. Την ίδια στιγμή να μας εμπιστευτούν, να τους δείξουμε ότι είμαστε μαζί. Άρα η αμεσότητα και η αλληλεγγύη είναι καταλυτικοί παράγοντες, νομίζω, στην επιτυχή αντιμετώπιση επιδημίας στη χώρα μας μέχρι σήμερα. Και νομίζω μας έχει βοηθήσει αυτή η προσέγγιση, η ανθρώπινη και η αμεσότητα. Η κυρία Βέργου από την Εφημερίδα των Συντακτών. Κυρία Τσιόδρα και κύριε Χαρδαλιά,
εξασφαλίζουν οι αρμόδιες αρχές την ασφάλεια στους κλειστούς πληθυσμούς και στις ευάλωτες ομάδες όπου μπορεί να γίνει υπερμετάδοση, όπως βλέπουμε τις τελευταίες μέρες? Με ποιο τρόπο γίνεται αυτό? Υπάρχει συστηματική παρακολούθηση, έλεγχος, έγκαιρη παρέμβαση? Τι συνέβη στις δύο κλινικές? Η εικόνα που παρουσιάστηκε σήμερα με τους ασθενείς να πηγαίνουν να κάνουν την αιμοκάθαρσή τους σε μια κλινική που έχει σφραγιστεί είναι προβληματική. Τι απαντάτε και πώς θα χειριστείτε ανάλογες καταστάσεις που ενδεχομένως εμφανιστούν ανεβάζοντας την καμπύλη των κρουσμάτων και πηγαίνοντάς μας πίσω? Συγγνώμη, να κάνω μια αναφορά. Επειδή το παρακολουθώ αυτό, από χθες η κλινική έχει σφραγιστεί. Καμία κλινική δεν σφραγίστηκε. Από την πρώτη στιγμή ήμασταν εκεί με τον κύριο Τσιόδρα και ταυτόχρονα με όλο το προσωπικό του ΕΟΔΗ για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε το ότι αυτοί 50 και πλέον, διορθώστε με κύριε καθηγητά, άνθρωποι που υποβάλλονται μέρα παραμέρα σε αιμοκάθαρση, θα μπορούσαν με όρους ασφάλειας να συνεχίσουν την αιμοκάθαρσή τους μέχρι να οργανώσουμε μια σειρά ζητημάτων. Οργανώθηκε μεταφορά των θετικών στα νοσοκομεία, στο Νίμιτς και στο Αττικό, αν δεν κάνω λάθος. Από την πρώτη στιγμή τοποθετήθηκε επιστημονικός υπεύθυνος από τον ΕΟΔΗ, διοικητικός υπεύθυνος από τη Γενική Γραμματεία. Συνεχίσαν κανονικά με όρους ασφάλειας και τηρώντας όλα τα πρωτόκολλα να γίνονται οι αιμοκαθάρσεις και μια σειρά ζητημάτων που εξελίσσονται. Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη να υπάρχει οπωσδήποτε κάτι μεμπτό γύρω από όλο αυτό. Αλλά όταν έχουμε να κάνουμε με άμεσες ενέργειες και άμεσες αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε για να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε πάλι την ανθρώπινη ζωή, πάλι μιας ευπαθούς ομάδας, ας μην γινόμαστε τέλος πάντων τόσο υπερβολικοί. Από την πρώτη στιγμή ελέγχουμε στα δυτικά προάστια την κατάσταση. Δεν υπήρχαν από πίσω πόρτες και άλλες πόρτες που μπαίνουν βγαίνανε κάποιοι οι οποίοι υπήρχε ανάγκη να κάνουν αιμοκάθαρση. Από την πρώτη στιγμή είχαμε τις λίστες, γνωρίζαμε ποιοι έπρεπε να μπουν, πρέπει να βγουν. Από την πρώτη στιγμή εξασφαλίσαμε αυτά που χρειαζόμασταν για να μπορούμε να κάνουμε τις ειχνηλατήσεις, ποιοι κάναν τις μικροεπεμβάσεις, ποιοι ήταν οι εξωτερικοί γιατροί, πότε μπήκαν, πότε βγήκαν, πότε ήταν υπεύθυνοι, τι πρωτόκολλα κρατηθήκανε, για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχει κανένας, μα κανένας συμπολίτης μας, ο οποίος λόγω αυτής της κατάστασης δεν θα μπορέσει με ασφάλεια να τύχει τις φροντίδες που χρειάζεται. Να πω εδώ ότι δεν μπορώ να σας μεταφέρω τη χαρά που είχαν οι νεφροπαθείς όταν με είδαν και ήμουν εκεί στο πλευρό τους. Οι αρνητικοί νεφροπαθείς, που ενδεχομένως να υποάζουν την νόσο, αλλά οι αρνητικοί νεφροπαθείς, που είναι πάρα πολλοί, είναι 96 ακόμα, οι οποίοι πρέπει να συνεχίσουν την αιμοκάθαρσή τους κάπου, έτσι. Και δεν μπορείς αυτούς τους ανθρώπους να τους στείλεις σε κάποια άλλη κλινική η οποία έχει κορονοϊό, γιατί αν δεν έχουν την νόσο, θα μπορούν να εμφανίσουν, να κολλήσουν εκεί. Άρα πρέπει να μείνουν σε ένα προστατευμένο περιβάλλον, υπό παρακολούθηση. Έχουμε στείλει και ειδικό κλινικό λοιμοξιολόγο από το Αττικό, ο οποίος έχει τεράστια εμπειρία και εκπαίδευση σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία της Αγγλίας και είμαστε κοντά τους. Αυτοί οι άνθρωποι 96 δεν μπορούσαν να μεταφερθούν αλλού, έπρεπε να συνεχίσουν την αιμοκάθαρσή τους στην κλινική. Άρα για αυτούς πρέπει να σπάσει η καραντίνα. Πρέπει να κάνουν την αιμοκάθαρση. Πρέπει να τους δώσουμε την προφύλαξη, τις οδηγίες, να τους καθησυχάσουμε, να δουν ένα πρόσωπο το οποίο δεν σπέρνει τον πανικό και δεν μεταφέρει την απειλή του θανάτου από τον ιό, αλλά την ελπίδα και την αισιοδοξία της ζωής. Και να δουν ότι είμαστε δίπλα τους. Και το πρώτο πράγμα που τους είπα, λέω, είμαστε εδώ. Είμαστε για σας εδώ. Να ενημερώσουμε τις οικογένειές τους, να τηρηθούν τα πρωτόκολλα, η προφύλαξη, η καραντίνα, να δοθεί η δυνατότητα του εργαστηριακού ελέγχου πιο σύντομα από ό,τι το κάνω σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. Το κάναμε και στο γυροκομείο. Κάθε δύο μέρες, κάθε τρεις μέρες, ανάλογα με την αιμοκάθαρση. Να πάρουν έγκυρα θεραπεία, να μεταφερθούν όλοι στο νοσοκομείο αν είναι θετικοί. Τι άλλο δηλαδή παραπάνω πρέπει να κάνουμε? Δεν σπάει η καραντίνα. Όταν δεν ξέρεις όλη τη λεπτομέρεια γύρω από το χειρισμό ενός περιστατικού, καλό είναι να μην κατηγορείς. Καλό είναι να ζητάς όλα τα δεδομένα πριν δικάσεις κάποιον. Και θέλει προσοχή. Το έχω παρακαλέσει και στο παρελθόν αυτό. Να αποφεύγουμε το στίγμα, να αποφεύγουμε την κατηγορία, να ενισχύουμε το θετικό πνεύμα, όχι το αρνητικό. Ο κ. Νεγκής από την ιστοσελίδα Virus. Κύριε Κοντοζαμάνη, η κυβέρνηση υποστήριζε ότι ήμασταν θωρακισμένοι εναντί του ιού. Όπως όμως ανακοίνωσε πριν λίγο ο κ. Τσιόδρας, μόλις σήμερα έγινε διανομή προστατευτικού υλικού στη μονάδα αιμοκάθαρση στο Περιστέρι και εκπαίδευση του προσωπικού από τον ΕΟΔΗ. Γιατί όλα αυτά δεν έγιναν νωρίτερα?
Η Ελλάδα έχει συνολικά 90 ιδιωτικές μονάδες αιμοκάθαρσης. Ποια μέτρα θα λάβετε σε όλες τις μονάδες της χώρας? Νομίζω είναι συγγνώμη να πω κάτι πριν απαντήσει ο Υπουργός. Είναι σαφές ότι οι μονάδες υγείας, οι μονάδες αιμοκάθαρσης, κλινικές οι οποίες ασχολούνται με ανθρώπους που είναι αυξημένου κινδύνου, πρέπει να τηρούν όλα τα μέτρα προστασίας και φυσικά το πρωτόκολλο του Universal Masking. Έτσι, είναι υποχρέωσή τους να τηρούν αυτά τα πρωτόκολλα. Είναι υποχρέωση να φορούν μάσκες. Είναι υποχρέωση τους να χειρίζονται κάθε ασθενή σαν ανεμολυσμένο, αλλά και τους εαυτούς τους σαν ανεμολυσμένοι και να βάζουν έγκυρα τη διάγνωση. Άρα αυτό. Είναι υποχρέωση των ανθρώπων οι οποίοι λειτουργούν χώρους, οι οποίοι παρέχονται υπηρεσίες υγείας να το κάνουν. Υπουργέ, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Ναι, αυτό που θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι από την αρχή της πανδημίας έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες τόσο από το Υπουργείο Υγείας όσο και από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας και προς τις υγειονομικές μονάδες, είτε είναι. Είτε ανήκουν στο δημόσιο τομέα είτε στον ιδιωτικό τομέα, για το πώς πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας και προστασίας γενικά των δομών αυτών και βεβαίως οδηγίες αντιμετώπισης ενός περιστατικού. Φαντάζομαι ότι όπως ένας διοικητής νοσοκομείου σε ένα δημόσιο νοσοκομείο έχει την ευθύνη του νοσοκομείου, έτσι και η συγκεκριμένη και κάθε άλλη ιδιωτική κλινική έχει μια διοικητική δομή που φέρει την ευθύνη προκειμένου να τηρηθούν αυτοί οι κανόνες ασφαλείας. Ο κύριος Δεβετζόγλου από το protagon.gr. Κύριε Κοντοζαμάνη και κύριε Τσιόδρα, πληροφορούμαστε ότι υπάρχει εισαγγελική παρέμβαση με αφορμή ανώνυμη καταγγελία περί απόκρυψης κρουσμάτων στο νοσοκομείο Νίκαιας. Μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς έχει συμβεί? Ναι. Καταρχήν θέλω να τονίσω το εξής. Δεν νοσηλεύεται κανένας ασθενής με κορονοϊό στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας. Αυτό δεν μπορούσε να συμβεί άλλωστε, γιατί δεν είναι και νοσοκομείο αναφοράς. Και επιτρέψτε μου να επαναλάβω για άλλη μια φορά τη διαδικασία για να γίνει κατανοητή. Όταν κάποιος συμπολίτης μας προσέρχεται σε ένα τμήμα επειγόντων περιστατικών σε ένα νοσοκομείο το οποίο εφημερεύει και εφόσον το κρούσμα θεωρηθεί ύποπτο για κορονοϊό, τότε απομονώνεται σε ειδικό χώρο, λαμβάνεται δείγμα και μέχρι να έχουμε το αποτέλεσμα του δείγματος, ο ασθενής παραμένει σε αυτόν τον χώρο. Εφόσον το δείγμα είναι θετικό, τότε ο ασθενής διακομίζεται σε νοσοκομείο αναφοράς. Τώρα, να πω και κάτι άλλο. Δεν υπάρχει περίπτωση, ούτε πρόκειται να υπάρξει, απόκρυψης κάποιων αποτελεσμάτων ή κάποιων κρουσμάτων. Και αυτό γιατί οι εξετάσεις καταρχήν διεξάγονται εκτός νοσοκομείου σε ειδικά εργαστήρια και τα εργαστήρια αυτά είναι που κάνουν την ανάλυση, καταγράφουν και ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες αρχές προβαίνουν και στην τακτική ενημέρωση τόσο της πολιτικής ηγεσίας όσο και των άλλων αρμόδιων αρχών. Από εκεί και πέρα να πω και κάτι ακόμα για το νοσοκομείο της Νίκαιας. Υπήρχαν οι δύο κρούσματα τα οποία έχουν καταγραφεί και έχουν ανακοινωθεί κιόλας στον αριθμό των κρουσμάτων των οποίων έχουμε αναφέρει, δύο κρούσματα γιατρών από το νοσοκομείο της Νίκαιας. Για τα κρούσματα αυτά λοιπόν ακολουθήσαμε τα πρωτόκολλα και ό,τι προβλέπετε, ιχνηλατήθηκαν οι επαφές, 70 επαφές εξετάστηκαν και όλες οι επαφές ήταν αρνητικές και μάλιστα οι στενές επαφές αυτών των ανθρώπων, 15 το σύνολο του αριθμού αυτών, αν και ήταν και αρνητικοί στον έλεγχο και ασυμπτωματικοί, μπήκανε σε καραντίνα 14 ημερών. Μάλιστα, οι 4 εξ αυτών έχουν ήδη εξέλθει από την καραντίνα, με το τεστ να είναι και σε αυτή την περίπτωση πάλι αρνητικό. Η κυρία Σουλάκη από το γιατροπίδια.gr και το Newsit. Κύριε καθηγητά, αναμένεται αύξηση κρουσμάτων και θανάτων σε φυσιολογικά επίπεδα μετά την άρση των μέτρων και σε ποιο βαθμό αυτό είναι ανεκτό και ασφαλές? Θα υπάρξει δηλαδή αύξηση της επιδημικής καμπύλης στη χώρα ως φυσιολογική εξέλιξη της άρσης των μέτρων? Υπάρχει μαθηματικό μοντέλο που λέει ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί? Δύο πράγματα. Καταρχάς να σας πω ότι το ευχάριστο νέο της εβδομάδος είναι ότι η χώρα μας παραμένει σε εξαιρετικά χαμηλή θνησιμότητα για την εποχή και αναμενόμενη για την εποχή θνησιμότητα σε αντίθεση με πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης. Αυτό είναι ένα καλό νέο που δεν σας το έχω πει, αλλά που επιβεβαιώνει την καλή πορεία της χώρας μας με ένα συστηματικό και καθολικό σύστημα καταγραφής των θανάτων στη χώρα, που δεν το έχουν πολλές χώρες στην Ευρώπη, πιστέψτε με, ακόμα και προηγμένες χώρες. Το δεύτερο,
Φυσικά, μετά τη χαλάρωση των μέτρων, υπάρχει αυξημένη επαγρύπνηση και μαθηματικά μοντέλα που θα δείξουν τυχόν αναμενόμενη αύξηση της επιδημίας ανάλογα με τον αριθμό των καταγεγραμμένων κρουσμάτων και σε μια κατάσταση που θα γίνεται και πιο μαζικό τέστινγκ. Ήδη επάνω, την ώρα που σας μιλώ εγώ, εγκρίνονται διευρυσμένα κριτήρια εργαστηριακού τέστινγκ και θα έχουμε ακόμα πιο ακριβή εικόνα για την εξέλιξη της επιδημίας στη χώρα, ώστε να μπορούμε κατά κάποιον τρόπο να επανερχόμαστε στην τάξη, αν δούμε ότι κάτι ξεφεύγει από αυτό που αναμένουμε. Άρα θα χρησιμοποιήσουμε την μαθηματική επιστήμη για να κάνουμε ακριβείς προβλέψεις του πώς θα κινηθεί ο ιός. Δεν μπορώ να σας πω αν θα υπάρξει αύξηση ή όχι, αλλά αυτό είναι το σενάριο που μας φοβίζει. Μακάρι να μην υπάρξει. Μακάρι να λειτουργήσουμε συλλογικά, με κανόνες υγιεινής, που είναι η πιο σημαντική αυτή την περίοδο, και να μην έχουμε αύξηση. Και να δούμε πολύ λίγα κρούσματα. Αυτό είναι το ευκταίο. Βέβαια, θα πρέπει να ετοιμαζόμαστε για το σενάριο μιας αύξησης, ώστε να παρέμβουμε εγκαίρως. Και αυτή τη δυνατότητα μας τη δίνουν αυτή τη στιγμή οι αριθμοί που έχουμε, ήδη με τα δικά μας δεδομένα έως τώρα, και θα είναι ακόμα καλύτερη η ακρίβεια αυτών των αριθμών στην επόμενη φάση με την διενέργεια διευρυσμένου εργαστηριακού ελέγχου. Σας ευχαριστούμε πολύ.